ήρθε ο Σαββίδης και κάποιοι βρήκανε την κότα με τα χρυσά αυγά. Κάποια παρεάκια μέσα στα γραφεία είναι αυτοί οι οποίοι, τι γίνεται, μένει ο ΠΑΟΚ πίσω. Εγώ αυτό βλέπω σαν ΠΑΟΚ εξής. Ότι γενικά ο ΠΑΟΚ μένει πίσω. Από τα δύο ντάμπλ και μετά, από τα δύο συνεχόμενα ντάμπλ και μετά, μένει η ομάδα πίσω. Γιατί μένει πίσω? Γιατί κάποιοι θέλουν να μείνει πίσω. Για το δικό του το όφελος. Εγώ αυτό έχω να πω. Ποιοι? Γενικολογία είναι το ποιοι. Γενικολογώ, ναι. Να φωτογραφίσεις θέλει. Γενικολογώ. Όχι ονοματεπώνυμα. Αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στον ΠΑΟΚ. Παρατρεχάμενοι που είναι, ας πούμε. Αυτοί που είναι μέσα στον ΠΑΟΚ, εννοείς διοικητικά. Διοικητικά. Δημοσθένη, να σας κάνω μια ερώτηση λίγο σε αυτό επάνω. Βεβαίως. Αυτοί που λες δεν ήταν στην κατάκτηση του ντάμπλ. Ήτανε. Γιατί να θέλει να μείνει ο ΠΑΟΚ? Μα είπε τα ευρώ του Σαββίδη. Τα ευρώ του Σαββίδη δεν υπάρχουν όμως όπως υπήρχαν και παλιά. Θεωρώ ότι κάποιοι βάζουν, επειδή είμαι στο γήπεδο 30 χρόνια περίπου, θεωρώ ότι κάποιοι βάζουν πιο πάνω από τον εαυτό τους, ναι, πιο πάνω από την ομάδα. Μπορείς να μου δώσεις ένα παράδειγμα? Δεν θα σου πω ονόματα. Όχι, δεν είπα ονόμα. Ένα παράδειγμα. Θα προτιμήσουν π.χ. να γίνει μια μεταγραφή η οποία δεν θα αποδώσει. Θα προτιμήσουν να γίνει κάποια κίνηση η οποία δεν θα αποδώσει αυτά που πρέπει να τα δώσει. Και γιατί μπήκανε Δημοσθένη οι τέσσερις πιτσιρικάδες φέτος? Γιατί χρειαστήκανε να μπουν. Γιατί χρειαστήκανε. Αφού αν είναι έτσι όπως το λες και το κάνουν για την πάρτι τους, μπορούσαν να πούνε. Δεν υπήρχε έτσι, επιλογή. Μπορούσαν να πούνε, όχι, δεν θα μπουν οι πιτσιρικάδες, θα φέρουμε εμείς μεταγραφές και ποιότητα. Δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Εννοείται πως η καλή εικόνα του ΠΑΟΚ βολεύει τους πάντες. Απλά εμένα μου τη δίνει και. Άντε και να μιλήσω και λίγο έτσι, να πω και τέτοιο. Εγώ προσωπικά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η ασυλία που υπάρχει στο Λουτσέσκου είναι έγκλημα. Είναι έγκλημα η ασυλία στο Λουτσέσκου. Διότι ο στρατηγός είναι εκείνος ο οποίος, ναι, εγώ τον αγαπώ, δεν σου λέω. Το stolen και το μπούρου μπούρου, stolen from us, ισχύει. Το ακούμε στα αυτιά μου, το ακούω. Για το κλεμμένο και τα λοιπά. Αλλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε ότι με ένα 800 να είσαι τέταρτος και όταν σε αφήνει την προηγούμενη μέρα της προετοιμασίας του 19 για να πάει στην Αλ Κανταΐφη, στην Αλ Μελομακάρονο. Καλά, δεν σε άφησε. Πήγε στην Αλ Μελομακάρονο, ναι, δεν σε άφησε. Για να πάρει το πρωτάθλημα της ερήμου. Ναι, δεν σε άφησε. Σαχάρα. Δεν σε άφησε. Δεν έγινε τσακίδι. Το πρωτάθλημα της ερήμου. Ναι, Σαχάρα και τα λοιπά. Αφού μπήκανε στη δουλειά του, ρε φίλε, άνθρωποι που δεν έπρεπε. Όχι, Δημοσθένη, δεν σε άφησε. Δεν έπρεπε να μπει ο άλλος στην Ελλάδα να κατεβεί. Εσύ με ένα 800 δεν φτιάξανε. Εσύ με ένα 800. Με ένα 800 λοιπόν, γιατί τότε δεν έπαιρνε ένα 800. Ναι, δεν είναι ο Αντζελότη. Ναι, τώρα παίρνει. Τότε δεν έπαιρνε. Ναι. Ωραία. Εσύ λοιπόν στη δουλειά σου, ναι, που έχεις να κάνεις με 10 άτομα, Τάσο, με συγχωρείς, ρε φίλε. Παρακαλώ. Σου πήρα το λόγο. Πού προπονούσες, στην Ξάνθη προπονούσες? Ένα λεπτό. Δεν έχει σημασία. Πού προπονούσες, στην Βαρκελόνα? Ένα λεπτό, ρε φίλε. Ήρθε σε εσένα και πήρε double. Ήρθε σε μένα και πήρε double. Ναι. Νομοτελειακό, Δημοσθένη. Γιάννη, συγγνώμη. Ναι, λοιπόν, άξιο με λίγο. Νομοτελειακό. Άξιο με λίγο. Μην κάνεις εφήβηση. Συγγνώμη, άξιο με λίγο. Απλά να ρωτήσω λίγο κάτι. Λέει λοιπόν ο προπονητής τότε, θέλω 1, 2, 3, 4, 5. Έχει το δικαίωμα να το πει. Double έχει πάρει. Σωστά. Double έχει πάρει ο Ίβιτς. Ουσιαστικά. Λες εσύ. Η ομάδα του Ίβιτς. Ναι, λες εσύ, ξαναλέω. Λέει ο προπονητής. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 double. Ακόμα χειρότερα για αυτό που μου λέει. 2 double πριν. Από τα 5 που ζητάει, δεν γίνεται κανένα. Πολύ λίγο. Αγαπώ, δεν έχω θέμα. Δεν γίνεται κανένα από τα 5 που ζητάει, δεν γίνεται κανένα. Κανένα. Έχει τραβήξει μια κόκκινη γραμμή και λέει: το Γιάννη, το Δημοσθένη και το Μάριο δεν του θέλω. Ναι. Και ο Τάσος. Ο Τάσος. Είπε: 1, 2, 3, 4, 5. Τα παππούδια. Δεν ήταν τα παππούδια. Είναι το μάλαγμα, μην αναγκάζει. Φίλε, ζήτησε να κρατήσει τον Σάχοφ. Μην αναγκάζει τον άλλο πράγματα που δεν έχουν πει. Ζήτησε να κρατήσει τον Γκάνιας, τον Γκάνιας και τον Σάχοφ τότε. Και μπήκε. Και μπήκε. Και μπήκε. Πώς λέγανε αυτόν που φέρατε, ρε φίλε, τον. Κατσερίδη. Τον Κατσερίδη. Λέει, δεν θέλω τον. Περιμένουμε τα τον Εύ μετά την νίκη του Άρη με την ΑΕΚ. Περιμένουμε από όλου εσά. Ρε φίλε, κάναν μεταγραφές οι οποίες στήγησαν στο Financial Fair Play μετέπειτα. Που μετέπειτα στήγησαν. Τύπου Στοχ. Τύπου Χατσερίδη, εντάξει, τύπου Βέρμπλουμ και αυτές τις μεταγραφές δεν τις έκανε, φίλε, ο Λουτσέσκου. Ο ιός τις έκανε. Ο οποίος ανακατευόταν στα τεχνικά θέματα. Αυτό είναι αλήθεια, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση. Ο Γιώργος. Καμία σχέση ανακατευτεί στα τεχνικά θέματα. Αυτό είναι αλήθεια.
Δεν πάνε, πήγε κουβέντα τώρα. Πάμε για να μην ξεμακρύνουμε πολύ. Λοιπόν. Πάμε, Μάριε, έχουμε τίποτα, καμιά εξέλιξη, για, με κούγια, θες κάποιο σχόλιο όχι, για την χθεσινή. Όχι, να πω κάτι για την αγωνιστική, άστο. Για την αγωνιστική. Ναι, άστο κούγια, εντάξει. Λοιπόν, για την αγωνιστική. Κούγια. Επειδή τόση ώρα ακούω. Κούγια, δεν θα πεις τίποτα. Με τον έναν, πέντε μέρες γι' αυτό μιλάω, φτάνει. Με τον έναν, παιδιά Καστοριανός. Αν έχουμε εξέλιξη. Λέει. Εξαλειώθηκε. Καμία εξέλιξη. Μαλάκα. Ο Καστοριανός πού δεν άναψε. Δεν υπάρχει μαλάκα. Κράτα και ένα για τον Χαριλάου, Καστοριανέ. Πάμε. Στα μάτς που έγιναν ψε, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, βρεώχει από εδώ, βρεώχει offside, βρεώχει χέρια, βρεώχει πέναλτι, βρεώχει αυτά, έγινε και στα τρία αυτό που περιμέναμε. Αυτό θέλω να πω. Το ζουμί αυτό είναι. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Έγινε και στα τρία αυτό που περίμενες. Ναι. Ποιο ήταν αυτό, πες το μας. Αυτό που γίνανε. Σε ένα τελικό αποτέλεσμα. Α, το να γίνει της πουτάνας. Γεια σου, Τάκη. Ή το να έρθουν και τα τρία. Το διπλά. Τελικό σημείο. Τα σημεία, ρε παιδί. Α, και τα τρία διπλά. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο τώρα έγινε. Όχι αυτά, όχι ένας γιατί, όχι το. Άρα τα άπηξε και πληρώθηκε. Τροσαίο ατύχημα, άρα αυτά. Άρα τα άπηξε και πληρώθηκε. Δεν παίζω εδώ και χρόνια. Άλλο πληρώθηκε. Άλλο πληρώθηκε χθες. Ο Ραπτόπουλο. Ο Ραπτόπουλο πληρώθηκε. Πέντε μάτσε πήγε σε μένα 20, 561. Εγώ του κάνα. Το είδα. Θέλετε στον κόσμο τα δύο. Περίμενα βέβαια τον Νίκο να τον δικάσει σήμερα. Ο μισό λεπτό. 2-3 γκολ έπαιξε. Τον άλλο δεν τον έλεγε άσο. 2-3 γκολ έπαιξε. Και τα τρία άσο. Τρεις άσο έδωσε. Τρεις άσο έδωσε. Άλλα έπαιξε. Αυτό που λέμε. Θα σε ονομάσουμε σε Μίστερ Κουβά. Πάμε. Λοιπόν, πάμε τώρα νομίζω στο μάτς που έκαιγε περισσότερο από όλα που γίναν τα περισσότερα με Καστοριανό ποτηράκι. Ξεκινάμε με τον νικητή της βραδιάς, τον Νίκο τον Καστοριανό. Με το απούρο του νικητή. Το Μάκη Ψωμιάδη. Ναι, next, please, next. Τι next. Βαζελίνη. Ζάναξ, φυτικό Ζάναξ. Ωραία, τι τραβάτα πρόβατα. Για καρδιακούς. Και έχουμε και αναλγητικά, τι θέλετε. Αλκοφρέν και τεπώνει. Λοιπόν. Να περάσει ο επόμενος. Έχουμε ένα παιχνίδι τη Μεγάλη Τετάρτη. Ποια Μεγάλη Τετάρτη. Πάει Μεγάλη Τετάρτη. Μεγάλη Τετάρτη. Μεγάλη. Τώρα την είναι. Έχουμε επαναληπτικό. Α, του κυπέλου λες που έγινε. Ναι. Και πάει ΑΕΚ με τα δεύτερα. Σβηστά. Και παίρνει την πρόκριση άνετα. Ενώ μπορούσε να κερδίσει. Και ο άλλος εχθές ο... Πώς θα το χαρακτηρίσω. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ. Κατέβασε την ομάδα του λες και έπεσε με τον Αθηναϊκό, με τον Εθνικό, με την Καλαμάτα και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο. Το παιχνίδι στο 30 έπρεπε να είναι 0-4. Εψέ. Αυτό είδα εγώ. Ποιο το έψε συνόλο. Το έψε συνόλο. Εχθές το παιχνίδι στο 30 έπρεπε να είναι 0-4. Αγωνιστικά έχει δίκιο ο Νίκος αυτό. Αγωνιστικά. Έχει δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, μιλήσατε για διαιτητικά λάθη. 0-3 ήταν για 0-3 το πρώτο μισάωρο. Έχει δίκιο, αγωνιστικά. Αλλά... Στο 28 με τις φάσεις μετρημένες έπρεπε έχει να δίκιο. Είναι 0-4 το παιχνίδι. Ελέο Πασχαλάκη. Και λαθών των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ δεν είναι το σκορ 0-4 στο 28. Πάμε όμως στη φάση του Μπακαμπού, το πέναλτι και την αποβολή του. Μιλήσατε για. Για τον Μπακαμπού μιλήσατε για όλα, δεν είπατε για το πέναλτι του Χατζησαφή πριν μπει η σοφάριση του Ολυμπιακού, δεν μιλήσατε για την κόκκινη στο Φορτούνι, δεν μιλήσατε για την κίτρινη στον Μπα. Δεν ακούς. Και εγώ θα σου πω το εξής. Όχι, δεν ακούς, όχι, δεν μιλήσαμε. Τα είπε. Δεν Φορτούνις, ακούς. Ναι, Φορτούνις. Δεν ακούς. Πες δεν άκουγα. Μίλες, 10 φορές το είπε ο Βρούρος, δε φίλε. Το είπε ο Γιάννης 3 φορές, ρε. Το πέναλτι εχθές ήταν πολύ πιο πέναλτι και από τον Λινιάδη και από τον Αλεξανδρή και από τον Γιανακόπουλου. Πονάτε. Πονάτε! Πονώ! Άναψε. Ρε Μελισανίδη, σε έκραζα τόσα χρόνια γιατί ήξερα τι είσαι ικανός να κάνεις. Και το απέδειξες εχθές. Καστοριανέ, θέλω τέτοιο πέναντι, δεν... τέτοιο πέναντι να σου φυρίξει κατά στη τελευταία αγωνιστική. Στο τελικό κυπέλλον. Όχι, τελευταία αγωνιστική και να χάσει το ποτάδι με τέτοιο πέναντι. Και να βγεις και να δεν πεις σας... Σωστό το τέτοιο ίδιο δεν... πέναντι. Δεν σας βλέπει. Δεν σας βλέπει, με χαροποιεί το γεγονός. Εγώ το έχω πει ολόκληρο. Να βλέπω ένα πάνελ ολόκληρο να είναι ενάντια στην ΑΕΚ. Παναθηναϊκοί, Παοξίδες, Αριανοί. Όλοι κόντρα στην ΑΕΚ και στο Μελισανίδη. Παιδιά, πόνος είναι, θα περάσει, ηρεμήστε.
Πόσα πρωταθλήματα έχει ο Ολυμπιακός, 47! Σε 47 χρόνια θα ξαναπάρει πρωτάθλημα. Πάμε! Καστοριανέ, του χρόνου πιστεύω μέχρι αρχές Δεκέμβρη είναι κλεισμένο. Ποτηράκι, άναψε το και εσύ αδερφούλη, άναψε το. Θα γομίσουμε ρε, είπαμε να κάνουμε ένα αστείο. Σκάστο και εσύ και να γυρίζει. Επομένως, για να κλείσω και να δώσω το λόγο στο Στέλιο, δεν μπορεί να μιλάει για διαιτησία ο βιαστής του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Νινιάδης, ο Αλεξανδρής, ο Γιανακόπουλος, που από τα 47, τα 37 είναι κάλπικα. Αυτό ισχύει. Δεν μπορεί να μιλάει για διαιτησία Ολυμπιακός. Και το γεγονός ότι η ΑΕΚ εχθές κατάντησε το Μαρινάκι να κατεβαίνει από τη σουίτα και να κλωτσάει μπάλες στο γήπεδο, λες και είναι ο πρόεδρος του Δεσαϊκού, για μένα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα. Η ΑΕΚ σας ξεγίνωσε χθες. Ο Μελισανίδης σας τέντωσε. Θα σου πω λίγο κάτι, απλά το είχε ξανακάνει χωρίς να πετάει μπάλες. Τον κατέβασε και ο Παναθηναϊκός τον Μαρινάκι. Αυτό που έκανε χθες δεν το έχει ξανακάνει. Και μόνο η ΑΕΚ μπορεί να του το κάνει αυτό. Εσύ κάνε υπομονή, Γιαννάκη, σε δύο εβδομάδες θα μιλήσουμε. Γεια σου, μας ρίξουμε. Την άλλη. Την άλλη εβδομάδα. Ορίστε. Δεν θα έρθεις. Ναι, την Κυριακή, ρε παιδί μου, σε δύο αγωνιστικές εννοώ. Α. Την Κυριακή είναι το τέρμπι τώρα, ε. Ναι, ναι. Πού ώρα, πού σε πονεί και πού σε σφάζει να γίνει την Κυριακή. Συλλοφόρο. Λοιπόν, μάλιστα. Ωραία. Γεια σου, πάμε πρόεδρε. Τώρα, Στέλιο Ποτηράκη, να ακούσουμε εδώ τον αντίλογο για το χθεσινό τέρμπι. Έτσι. Σε ακούμε με προσοχή, Στέλιο. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στον Δημοσθένη που δεν έχουμε ξαναμιλήσει και είναι μεγάλη μορφή και είναι συμπαθιά μου. Είμαστε καλά. Καλησπέρα, Στέλιο. Στέλιο, καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, αγόρι μου. Αληθώς ο κύριος, παιδιά. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, να πούμε πρώτα απ' όλα για το αγωνιστικό. Διότι στον πρώτο ημίχρονο ζήσαμε την ντροπή να νιώθουμε τέτοια απόγνωση, λες και παίζαμε Champions League τα χρόνια που ήμασταν άπειροι και είχε έρθει η Manchester City στο Καραϊσκάκι. Κάτι απόλυτα λογικό όταν βάζεις για προπονητή έναν κύριο Κυριούλη, ο οποίος κατεβάζει σε αυτό το παιχνίδι τρία δεκάρια, εκ των οποίων το ένα είναι 40 χρονών, αχρηστεύει όλο το σύστημα, χάνει το κέντρο, αστεία πράγματα αεραστεχνικά που είναι πολύ θλιβερά που τα ζούμε και ελπίζω να μην τα ξαναζήσουμε, αν όχι ποτέ, που έχει πολύ σύντομα. Για να μιλήσουμε πρώτα για το ποδόσφαιρο που έχει πιο μεγάλη σημασία. Εγώ θα διάβγα πριν τον Τάσο που έλεγε για την επόμενη σεζόν του Ολυμπιακού με τα δεδομένα που διαμορφώνονται. Εγώ θα ήθελα να πω ότι μακάρι να βάλει λιγότερα λεφτά του χρόνου από αυτά που έβαλε φέτος. Πραγματικά να βάλει και πολύ λιγότερα, αρκεί να κάνει στοχευμένες μεταγραφές, να σταματήσει αυτό το πιενέλα, να μην είναι οι προετοιμασίες του Ολυμπιακού 45 παιχτών. Ναι. Διαλέγω οι 15, 25, φεύγουν 18, έρχονται 32, αυτά να σταματήσουν. Νίκο, τι έκανες. Και για να σταματήσουν αυτά η ομάδα θέλει. Κοίτα, μια νίκη έκανε και δεν μπορεί να σταθεί στα όρια. Κάτσε στα ίσα σου. Κύριε, έλα στα ίσα σου, δεν παίξαμε ακόμα μαζί. Μην ψηλώνεις. Μην στραβώνεις. Κάτι το κινητό τώρα δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, επομένως ο Ολυμπιακός πρέπει να ξαναβάλει ποδοσφαιρική λογική στον οργανισμό. Αυτά γίνονται με ένα καλό προπονητή. Ο Ολυμπιακός θέλει προπονητή, τεχνικό διευθυντή και διευθυντή ποδοσφαίρου. Χθες. Με τα κλειδιά της ομάδας απολύτως. Για να τελειώσουμε και να γυρίσουμε πάλι εκεί που είμαστε συνήθως. Τώρα, για τη διευθυνσία δεν θέλω να μιλήσω πραγματικά. Δεν θέλω να, δεν έχω να πω κάτι. Να σε ρωτήσω κάτι, Ποτηράκη. Πιο δυνατά. Καλό. Να σε ρωτήσω κάτι, αγόρι, να. Ποτηράκη. Στέλιο, Στελάρας. Και εγώ σε γουστάρω και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Καραπαπάς, σαν άτομο, σαν προσωπικότητα, σαν ύπαρξη, σε προσβάλλει σε έναν Ολυμπιακό ή όχι? Όχι. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένο το ελληνικό ποδόσφαιρο, κάποιοι πρέπει να παλεύουν εκεί πέρα στα παράκεντρα και στα απόκεντρα. Γιατί καλή είναι η κριτική. Μακάρι να είχαμε όλοι παράγοντες με γραβάτες και καλύτερο επίπεδο. Αλλά για να γίνει αυτό, πρέπει να σταματήσουν να αναστείνονται και οι παράγκες για πλάκα. Για τη διαιτησία λοιπόν, δεν θέλω να πω τίποτα γιατί υπάρχει μια μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού από τον ΑΕΚΤΖΙ. Εγώ δεν θα γυρίσω να πω στο Φρουρό ποτέ ότι ο Κατσουράνης δεν ήταν offside. Δεν ήταν offside. Το πέναλτι του Παπουτσέλη ήταν εκτός περιοχής. Τα είδαμε, τα κατέγραψε η ιστορία, τα παραδεχόμαστε.
Ο Μανιάτης είχε αποκλείσει το χέρι το πέναλτι τώρα στο τελικό με τον Αστέρα και διάφορα τέτοια εμβληματικά που έχουν όλες οι ομάδες, αλλά επειδή είναι λογικό να θυμόμαστε το πρώτο περισσότερο από τον άλλον ομάδων. Εγώ τα παραδέχομαι όλα αυτά. Αντίθετα, οι αγγλίδες, όσους έχω μιλήσει, δεν βρήκα έναν άτιμο να μου πει: εντάξει, ρε φίλε, ντροπή, ντρέπομαι για αυτό που έκανα χθες. Εγώ δεν θέλω να παίρνω στα πρωταθλήματα ούτε να κερδίζω. Και έχει και πλάκα, γιατί έχει καλύτερη ομάδα από μένα φέτος η ΑΕΚ. Αλλά έχει καταφέρει με τη λύσα και με αυτόν τον οπλουτισμό, αυτή τη στέρηση που έχει, να τη θυμόμαστε για τις μεζούρες, για τα δοκάρια, για τις παγιές. Και είναι κρίμα για τους ίδιους. Στέλιο, αυτά πάνω κάτω. Την προηγούμενη αγωνιστική είδαμε τον Ολυμπιακό να χάνει στη Λεωφόρο και να πηγαίνει ο κύριος Καραπαπάς και να δίνει το χέρι του, να συγχαίρει, αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα στον κύριο Γιωβάνοβιτς. Βεβαίως. Θα ήθελα και χθες να την έβλεπα αυτήν την εικόνα μες στο Καραϊσκάκι. Αλλά πώς να τη δεις όταν έχουν προηγηθεί όλα αυτά που σχολιάσαμε, που είπαμε, που για μένα ήταν πραγματικά χειρουργείο αυτό που έγινε κατά του Ολυμπιακού. Εντάξει. Προφανώς. Εντάξει. Κόλλησε ο Καστοριανός κάτι. Στέλιο, μία απορία. Γιατί έχεις βάλει πίσω φαντασματάκια? Είναι τα φαντάσματα που κυνηγάνε τον Τάσο Λοντρέ για τα 47 που τον ευρεάζουν και μετά μάλλον. Α, τροπάει. Ξέρεις τι νομίζω ότι είναι. Φαντασματάκια. Στέλιο. Sorry, ρε φίλε. Αυτή η απορία δεν ξέρω άμα. Είχαμε μία απορία όταν ξαναμπήκανε φιλάθλοι του Ολυμπιακού μες στο γήπεδο. Εγώ τελευταία φορά που θυμάμαι και ήμουν παρόν ήταν στο παιχνίδι με τον Κοτσουράνη. Ναι, τότε με τον Σισε, το είπα εγώ χθες. Αυτό θυμάμαι τελευταίο. Δεν ξέρω. Είχε βγει ο Μαρινάκης και είχε πει διδάξαμε φιλοξενία. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπες Κατσουράνης. Ρε παιδιά, είπε ο Κατσουράνης ότι δεν ήταν πέναλτι του Παναθηναϊκού. Στην Τούμπα. Άμα σου λέω ότι καλυπτόταν. Το πάτημα. Ναι. Το πάτημα που κάνει Ζεύγκοτς. Καθαρό πέναλτι, ναι, στο πατάκι λίγο. Δηλαδή, ρε, εσύ Κατσουράνη. Και δεν έχει δώσει και ένα πέναλτι. Όχι, κάτι δηλαδή που το βλέπουμε όλοι με τα μάτια μας. Συγγνώμη, είπε ότι δεν ήταν το πάτημα ή μήπως είπε ότι δεν ήταν το χέρι που ζητάει την κάρκα. Νομίζω για το πάτημα που κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ναι, 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 Νίκο. Ο Ρέαμτσουκ έχει επαφή το γόνατό του με τον μυρό του Βίντα εντός περιοχής? Δεν είδα τίποτα εγώ. Ποδοσφαιρική προσέγγιση, Νίκο! Νίκο! Πω! Γι' αυτό σου λέω ότι δεν μας άκουγες, ρε φίλε. Επαφή το γόνατο με το μυρό, εκεί μιλάμε για μπαλέτο. Περίμενε. Νίκο, γι' αυτό σου λέω ότι δεν μας άκουσες. Δεν μας άκουσες. Δεν είναι κακό να πεις. Λοιπόν, είναι ο ορισμός του πέναλτι. Τι λέει, σωστό έτσι. Άρα, δεν μου λες, Νίκο! Νίκο, να σε ρωτήσω λίγο κάτι, ρε φίλε. Επειδή δεν άκουσες. Ορίστε. Επειδή δεν άκουσες, ξαναλέω. Είπα για την οικονομία της συζήτησης ότι επειδή υπάρχει επαφή. Γόνατο με μυρό, το είπα. Δίνει πέναλτι. Μα γι' αυτό είναι πέναλτι. Να τελειώσω. Να τελειώσω και μετά. Ναι. Του Μπακαμπού που υπάρχει σπρόξιμο δεν είναι πέναλτι. Εσένα ρωτάω. Φυσικά και είναι, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να το δώσει. Γιατί? Άλλο. Πώς θα. Τουλάχιστον παραδέχεσαι ότι είναι. Ρε φίλε, εγώ είμαι Μελισσανίδης, είμαι Τίδης. Δεν είμαι Γατάκι, δεν είμαι Μαρινάκης εγώ. Έτσι. Άρα λες ότι ο διαιτητής είναι αδικό σου. Όλοι οι δικοί μου είναι άπαντες! Όλος ο κόσμος δικός μου είναι! Χαλάρισε το πέτσινο, ρε φίλε! Αυτή τη γλώσσα. Αφού παραδέχεσαι ότι παίρνεις ένα πίσω! Αφού παραδέχεσαι! Αφού παραδέχεσαι! Μόλις παραδέχτηκες ότι πήρες το μάτσο εξαφανιστικά! Χαρακτήρισε το όπως θέλεις! Ο πόνος ίδιος είναι! Μόλις παραδέχτηκες ότι πήρες το μάτσο εξαφανιστικά! Και μπράβο σε τι πάει αυτό! Ο πόνος ίδιος είναι! Δεν είναι θέμα πόνου, φίλε! Συγγνώμη, δίνεις τα πρόβατα Ζάναξ! Εγώ αυτό που είδα είναι ότι διέλυσα αγωνιστικά και ποδοσφαιρικά τον Ολυμπιακό μέσα στην έδρα του. Τώρα τι λες εσύ μου είναι αδιάφορο. Ναι. Okay. Πραγματικά, δηλαδή όλα αυτά που λέτε, τόση ώρα συμφωνώ μαζί σας και σας λέω ότι ναι, ο Τίγρης και όλα αυτά και φυσικά κάνουμε πλάκα και χουλιαμά. Αλλά σας κάνω το χατήρι. Η ΑΕΚ ποδοσφαιρικά και αγωνιστικά διέλυσε τον Ολυμπιακό. Το αν γίναν διαιτητικά λάθη, υπάρχουν άλλοι για να το κρίνουν. Κοίταξε, λέει, ήταν καλύτερη η ΑΕΚ σε γενικές γραμμές του Ολυμπιακού εχθές και έχεις δίκιο ότι μπορούσε να ήταν και 3-0 στο 28. Δεν ήταν όμως 3-0. Το μάτς ήταν 1-1. Εκεί η ΑΕΚ έδειξε χαρακτήρα που εγώ είπα ότι δικαίως η ΑΕΚ είναι στην πρώτη θέση μαζί του Παναθηναϊκού. Έτσι. Αλλά υπάρχουν δύο φάσεις, ρε φίλε, που αν θα γινόταν κατά της ομάδας σου, αυτή τη στιγμή θα έκλαιγε σαν αγάμι τη ζωντοχύρα στο κρεβάτι. Εσύ προσωπικά. Προφανώς! Καταλάβες! Θέλω να πω κάτι, Νίκολα, ότι πρώτον τον Πασχαλάκη, εγώ τον πληρώνω, δεν μου τον κάνει δώρο κανένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό, κανένα ΕΣΠΑ, δικός μου παίκτης είναι πρώτον.
Και δεύτερο, επειδή ακούω για πόνο και μου λένε για πόνο, παιδιά, εγώ πραγματικά τώρα που φαίνεται ότι θα χάσω το πρωτάθλημα, πονάω και υποφέρω. Πείτε μου, όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 40 που ζούμε εδώ σε αυτόν τον πλανήτη, πάνω κάτω όλοι, 40-50 κτλ. Και πρέπει να έχω πάρει. Πόσα πρωταθλήματα έχετε πάρει εσείς, 1, 2, 3 ο καθένας κτλ. Πώς ζήσατε, ρε παιδιά, δηλαδή εγώ δεν αντέχω αυτόν τον πόνο. Εσείς επί 50, πώς τον αντέχετε? Ζούμε για να συγχαινόμαστε για να ζωνεί αυτή. Εγώ ζω για να απολαμβάνω τους ευρωπαϊκούς τίτλους του Ολυμπιακού. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι η απάντηση για τον πόνο, παιδιά. Ό,τι κοροϊδεύεται και περνάω. Εσύ, ναι, ωραία, εσύ Στέλιο, για τα 30 κάλπικα από τα 47 είσαι περήφανος. Αυτό που λέει, έχει απόλυτο δίκιο. Σε αυτό δεν θα πεις. Θες να μου πεις τα 30 κάλπικα, να τα πιάσουμε ένα πέταμο. Πόσα θέλεις, το offside του Κατσουράνη, του Νινιάδη, του Αλεξανδρίου, του Γιανακόπουλου, του Γκόγκιτς. Δηλαδή τώρα αυτές οι 5 φάσεις είναι κάθε φάση και 10 πρωταθλήματα. Δεν είναι 5 φάσεις, ανέφερα ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν πάρει σοριδών πέναλτι που δεν ήταν αναέτη. Τελέτησέ το λοιπόν να μου πεις τα 30 πρωταθλήματα. Μα τι να μένει, στο ξαναλέω. Εάν εξαιρέσουμε τη χρονιά που πήγε στους 8 νομίζω του Champions League που είχε σωμαδάρα, τα υπόλοιπα χρόνια τα περισσότερα πρωταθλήματα τα έχεις πάρει καθαρά με διαιτησία. Είσαι ο βιαστής του ελληνικού ποδοσφαίρου και ήρθες σήμερα εδώ να μας μιλήσεις για διαιτησία. Είναι ντροπή! Είναι ντροπή! Ένα πράγμα μόνο, ένα πράγμα ότι μόνο. Ότι είμαι βιαστής το παραδέχομαι, αλλά δεν μπορώ. Μα είναι ντροπή! Είναι ντροπή! Βίαζες το ποδόσφαιρο, όχι τις ομάδες. Το ποδόσφαιρο βίαζες, το ίδιο. Και τις ομάδες. Και ήρθε σήμερα εδώ να μου το παίξει εμένα θλιμμένος και αντικειμένος. Όχι ρε φίλε, θα σε πετσοκόψω. Θα σου αλλάξω τον αδόξα τον Ολυμπιακέ. Δεν θα ξαναπάρεις πρωτάθλημα σε 47 χρόνια. Τέλος. Φίλοι της Μαρμίτας, μπορείτε να μπείτε αυτή τη στιγμή στο Μπετπρογνωστικά στο Instagram και να βρείτε μια σούπερ προσφορά αξίας 20 ευρώ χωρίς προϋπόθεση κατάθεσης. Μπείτε τώρα στο link στην περιγραφή.